ήταν μια επιχείρηση εξαιρετικά ευρείας κλίμακας και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Ήταν τόσο προσεκτικά τοποθετημένα στα διπλά τυχώματα των 8 κοντέινερ, τέτοια η απόκρυψη με μπαχαρικά, με καφέ, με χίλια δυο άλλα, και τόσο το φορτίο που περιείχε, το εύρος του φορτίου, ο όγκος του φορτίου που περιείχαν τα κοντέινερ, που θα έκανε εξαιρετικά δύσκολο οποιοδήποτε εντοπισμό. Και εδώ είναι και η όλη αξία του αποτελέσματος. Η πίστη στο καθήκον και στο γεγονός ότι θα τα βρούμε. Ούτε μία στιγμή, ούτε ένα λεπτό δεν πάψαμε να πιστεύουμε σε αυτό. Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στις μέρες μας μπορεί να ανταποκριθεί με την ευσυνειδησία και την προσήλωση στο καθήκον και με τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τις εξειδικευμένες ελεκτικές μονάδες της σε οποιοδήποτε απαιτητικό περιστατικό υπάρχει. Και μπορεί να διελευκάνει πολύ μεγάλες υποθέσεις όπως είναι η σημερινή που συζητάμε σήμερα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε συχνά τέτοιου τύπου υποθέσεις, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις να ξεδιπλώνονται? Δεν ήταν η πρώτη φορά. Όχι. Σίγουρα το αρχηγείο του λιμενικού σώματος αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό πόρο. Η πληροφόρηση είναι συνεχόμενη, αξιολογείται από την αρμόδια διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών και ελαφρεμπορίου του αρχηγείου και από εκεί και πέρα αναλαμβάνονται συντονισμένες δράσεις και επιχειρήσεις για τη διαλεύκανση και την σύλληψη και εντοπισμό κάθε υπαιτίου. Και κύριε Αλεξανδράκη, υπάρχουν και κοινά στοιχεία σε κάποιες από τις περιπτώσεις. Σε δύο εξ αυτών το πλήρωμα ήταν Συριακής εθνικότητας. Σωστά, υπάρχει περίπτωση να συνδέονται αυτές οι περιπτώσεις? Θα σας πω καταρχήν. Θέλω να κάνω μία προσθήκη σε αυτά που είπα πριν. Ναι. Να σας πω ότι έγινε επιβίβαση της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος στον ΜΙΑ, έτσι. Έγινε νιοπηξία κανονικά στο πλοίο. Σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι το επίμαχο πλάνο που βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές. Σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και θα πω και το εξής. Ότι χρησιμοποιήθηκαν X-ray van, χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένα άτομα της διεύθυνσης, χρησιμοποιήθηκαν σκυλιά εξειδικευμένα και δοκιμασμένα. Γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας πω το εξής. Οι αγορές έχουν μία δυναμική αυτό το διάστημα. Οι πορείες αυτών των πλοίων δεν θα πρέπει να μας απασχολούν. Δηλαδή, η αρμόδια διεύθυνση, όπως είπε πριν και ο κύριος Λιμενάρχης, που είναι γνώστης της όλης κατάστασης και όλων των διαδρομών, έχει τη γνώση. Και γι' αυτό και μπορεί και ενεργεί και γρήγορα. Θεωρείτε, βέβαια δεν μας αρέσει να κάνουμε εικασίες, ότι όντως το πλήρωμα δεν γνώριζε το παραμικρό? Θα μου επιτρέψετε να μην πω σε κομμάτια της προαγγελικής διαδικασίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ένα επίσης ερώτημα που παραμένει είναι πού θα πάνε οι ποσότητες αυτές που εντοπίστηκαν? Των ναρκωτικών υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία, αφού πάρθουν τα δείγματα και αφού ολοκληρωθεί το κομμάτι της προανάκρισης, υπάρχει η διαδικασία της καταστροφής. Και δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα στην Κρήτη είχαμε δύο φορές καταστροφής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Η πρώτη της Αγίας Γαλήνης, η δεύτερη της Ιεράπετρας και τώρα η τρίτη εδώ στο συγκεκριμένο πλοίο των Όκα. Κύριε Δουβή, συμπερασματικά, κλείνοντας, τι είναι αυτό που μένει από όλη αυτή την επιχείρηση, από όλη αυτή την υπόθεση? Ότι επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά η προσήλωση στο καθήκον, η ευσυνειδησία όλων των στελεχών και ο κοινός στόχος που είναι η παγίωση της νομιμότητας στον χώρο αρμοδιότητας των υπηρεσιών μας. Πιστεύουμε ότι το αίσθημα ευθύνης όλων των λιμενικών ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας όλου του κοινού και των πολιτών για το δημόσιο συμφέρον που υπηρετούμε όλοι μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά και εσάς κύριε Αλεξανδράκη και εσάς κύριε Δουβή για την παρουσία σας και για ακόμη μια φορά να σας πούμε συγχαρητήρια, διότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, το συνειδητοποιήσαμε όλοι μας αυτό.